αυτής τώρα είσαι εσύ, αυτές είναι οι ενδείξεις. Η πραγματική εικόνα της ομάδας ποια είναι? Η πραγματική εικόνα της ομάδας είναι ότι έχει κάποια περιθώρια βελτίωση σίγουρα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση. Θέλουμε να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όπως είπαμε την αρχή της χρονιάς, θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, κάτι που κάνει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Θέλει υπομονή από όλους, γιατί έχουν έρθει πολλά νέα παιδιά. Όλοι γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι ήταν λίγο περίεργο όσον αφορά το ρόστερ της ομάδας. Παρ' όλα αυτά, με τον προπονητή, με το τεχνικό τίμημα, δουλεύουμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να βελτιωνόμαστε από αγωνιστική σε αγωνιστική. Μακάρι κάθε εβδομάδα να βρίσκεται ένα παιδί εδώ από την ομάδα μας, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι η ομάδα θα παίζει καλό ποδόσφαιρο, θα κερδίζει, θα βάζει ωραία γκολ και θα βγαίνουν MVP αθλητές από την ομάδα μας. Αποδέχεσαι τον τίτλο του τεστ για αυτά τα δύο παιχνίδια με πάνω στο Ολυμπιακό? Τεστ όσον αφορά τι εννοείς? Από την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τις δύο ομάδες που ήταν πέρσι πρώτες στο πρωτάθλημα. Τεστ είναι κάθε αγωνιστική. Κάθε αγωνιστική πρέπει να κερδίσει. Όταν είσαι στη δεύτερη θέση, για να διατηρηθείς και να σκαρφαλώσεις πιο ψηλά, πρέπει όλα τα παιχνίδια να τα κερδίσει. Το να έχεις αντίπαλο τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, δύο πολύ μεγάλες ομάδες από το ελληνικό πρωτάθλημα, σίγουρα είναι ένα έξτρα κίνητρο, αλλά το να τις κερδίσεις αυτές και να χάνεις με μια θεωρητικά κατώτερο επίπεδο ομάδα δεν έχει νόημα, γιατί τρεις βαθμούς παίρνεις με τον Αθηναϊκό και Ολυμπιακό, τρεις παίρνεις και μία από τις άλλες ομάδες. Επομένως, όλα είναι τεστ, όλα είναι σημαντικά παιχνίδια για να προτιμούσε ένα Παναθηναϊκό με το Φερέιρα στον ΠΑΟΚ ή με τον Ρότσα? Αυτό νομίζω δεν αφορά εμάς. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε την ομάδα μας. Όσον αφορά την ψυχολογία του αντιπάλου, για αυτό το ρωτάω. Αυτό το ξέρουν καλύτερα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί μέσα. Και είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να απασχολεί εμάς και δεν μας απασχολεί. Εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε τη δική μας ομάδα, αυτό κάνουμε. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Σταθερότερη διοικητική και προπονητική, γιατί έχει ένα προπονητή που στηρίζεται τη διοίκηση και μια διοίκηση την εποχή Σαββίδη που είναι σταθερή. Παίζει ρόλο σε ένα πιο αγώνα, ένα αντίπαλο που κοιτάει όλα αυτά. Παίζει ρόλο σε μια ομάδα όλα αυτά εδώ που λες. Είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα να υπάρχει σταθερότητα διοικητική, να μην έχει προβλήματα όσον αφορά το τεχνικό team, να είναι σταθερό δηλαδή, να μην γίνονται πολλές αλλαγές, γιατί έτσι δουλεύει καλύτερα μια ομάδα, πιο ήρεμη, πιο προσιλωμένη και συγκεντρωμένη στο στόχο της. Όλα μέχρι στιγμής στην ομάδα μας πάνε καλά και εύχομαι να συνεχίσουμε με τα νέα.